η συμμετοχή του Δημουχείου στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη Φιλοξένεια. Φιλοξένεια είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, ξεκίνησε πρώτη φορά τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα συγκεντρώνει κάθε χρόνο επαγγελματίες και όχι μόνο από τον τουρισμό. Γίνεται μήνα Νοέμβρη σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας, να συναφθούν σχέσεις συνεργασίας για την επόμενη χρονιά. Και στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχει ο φορέας τουρισμού του Δήμου, ο φορέας τουρισμού της Χίου, σε συνεργασία με το Δήμο, προσπαθώντας να προσελκύσει τα βλέμματα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη Χίο όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στους ευρωπαίους εκπροσώπους εταιριών οι οποίοι θα συμμετέχουν στη φιλοξένεια, σε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες. Θα κάνουμε μια παρουσίαση της Χίου ως τουριστικού προορισμού, εκμεταλλευόμενη και την μελέτη που έχει ήδη παραδοθεί στο Δήμο και αφορά την τουριστική ταυτότητα του προορισμού. Θα επιχειρήσουμε για πρώτη φορά να προβάλλουμε τη Χίο με το νέο μοντέλο αυτό που υιοθετεί ο Δήμος μας μετά από την μελέτη που παραδόθηκε προμηνώς. Σε σύντομο διάστημα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση της μελέτης εδώ στη Χίο για να λάβουν γνώση και όλοι οι δημότες και οι επαγγελματίες των αποτελεσμάτων. Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιάσουμε και την τοπική γαστρονομία αλλά και την ταυτότητα του προορισμού, ενώ παράλληλα εξετάζουμε και την δυνατότητα συμμετοχής, πραγματοποίησης μάλλον, μιας επίσης παρουσίασης της Χίου στη Διεθνή Έκθεση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Σμύρνη. Αντιλαμβάνεστε ότι με την κατάσταση, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, η πραγματοποίηση μιας τέτοιας παρουσίασης είναι ίσως αμφίβολη. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε λάβει τις αποφάσεις που χρειάζεται, έχουμε τροποποιήσει τον προϋπολογισμό μας, περνάει και αυτό από την Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη, για να δούμε αν και κατά πόσον τελικά σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του νησιού και το επιμελητήριο θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια εκδήλωση.